Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι σε εσάς γιατί το πρόβλημα με τα δάνεια είναι τεράστιο πλέον. Βρισκόμαστε μπροστά σε κατασχέσεις, εκδόσεις διαταγών. Παρά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία μπήκε κάποιο φρένο, βλέπουμε ότι έρχονται ρυθμίσεις που ξανά οι πληστηριασμοί είναι δαμόκλειο σπάθη. Τι γίνεται λοιπόν, για πείτε μας, πόσοι πληστηριασμοί, πόσοι θα χάσουν τα σπίτια τους στο επόμενο διάστημα? Θα σας πω ότι η κατάσταση είναι κυριολεκτικά εκτός ελέγχου. Υπάρχει μια πλήρη ασυδοσία από τους εισπρακτικούς μηχανισμούς από πλευράς funds, services και τραπεζών. Επίσημα αναγγέλθηκε ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα διενεργηθούν περίπου 160.000 πληστηριασμοί ακινήτων. Επίσημα. Επίσημα. Άρα παραπάνω θα είναι. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στα χέρια των funds και των services βρίσκονται περίπου 760.000 ακίνητα. Πόσα? 760.000 ακίνητα. Επαναλαμβάνω το νούμερο. Είτε υπό τη μορφή κατασχέσεων, ναι, είτε υπό τη μορφή διαταγών πληρωμής, είτε με τη μορφή εχωρήσεων δανειακών συμβάσεων. Πόσο το αντιπροσωπεύουν αυτό στο σύνολο των ακινήτων? Δηλαδή, όταν μιλάτε για 760.000 ακίνητα, κύριε Πρόεδρε, τεράστιο. Τεράστιο νούμερο, ακριβώς. Και απεικονίζει την πραγματικότητα. Τις τελευταίες μέρες, για να φτάσω και σε αυτό που προείπατε με τις δικαστικές αποφάσεις, έχουμε γίνει μάρτυρες και μάλιστα θα καταθέσουμε και μηνυτήριες αναφορές οι παθότες που είναι μέλη μας, απίστευτων καταστάσεων. Δηλαδή, οι δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι πολλάκις έχουν παραπευθεί στα πειθαρχικά συμβούλια, αλλά καλύπτονται και συνεχίζονται ασίδωτη τη δράση τους, μας έχει καταγγελθεί. Πηγαίνουν, σπάνε και αλλάζουν τις κλειδαριές χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καν να σέβονται εάν υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα. Και έχουμε το φαινόμενο. Εργαζόμενος έφυγε το πρωί από το σπίτι του, γυρνάει το απόγευμα, αλλαγμένη κλειδαριά, δεν μπορούσε να μπει καν μέσα στο σπίτι του χωρίς καμιά προειδοποίηση. Οικογένεια στη Θήβα με 2 μικρά παιδιά. Φύγαν το πρωί τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Ο πατέρας πήγε στη δουλειά. Γυρνάει η μητέρα μετά από κάποιες ώρες στο σπίτι, μόλις τελείωσε τις δουλειές της. Αλλαγμένη κλειδαριά, δεν μπορούσε να εισέλθει στο σπίτι με 2 μικρά παιδιά στο χέρι. Πριν από 4 μέρες. Και εδώ είχαμε και. Χωρίς καμιά ειδοποίηση, χωρίς κύριε Κριτικέ. Χωρίς καμία ειδοποίηση. Προβλέπετε, αυτό επιτρέπεται, κύριε Φωτόπουλο. Θα στείλατε κανένα mail. Ήταν ένα mail ή χρησιμοποιούν πλέον τον νόμο που μπαίνει με τον εισαγγελέα και μπαίνουν και διάζουν τα σπίτια και κάνουν κατασχέσεις. Δεν υπάρχει εισαγγελέα, δικαστικοί επιμελητές είναι πάντα και. Ακριβώς. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ούτε για την πρώτη κατοικία. Εξοργιστικά όμως αυτά ζούμε. Δηλαδή αυτά ούτε επί μνημονίων. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει, κύριε Κριτικέ, τις καταστάσεις. Ακριβώς. Προσέξτε γεγονός που έγινε την περασμένη Πέμπτη. Προσπαθήσαν να εκτελέσουν, ναι, σε σπίτι ανθρώπου που είχε πεθάνει. Oh. Να αλλάξουν κλειδαριά, γεγονός το οποίο απαγορεύεται, διότι σαν νομική προσωπικότητα δεν υπάρχει. Ναι. Δεν μπορείς να εκτελέσεις σε κάποιον ο οποίος έχει πεθάνει. Ναι. Και πήγε μια κουστοδία 5 άτομα, κοράκια και μπράβη, να σας το πω έτσι απλά. Η αδελφή του που μένει στο διπλανό διαμέρισμα τους ενημερώνει. Ο ένας από αυτούς παρουσιάσει ότι είναι εκπρόσωπος του εισαγγελέα. Δηλαδή έχουμε και αντιποίηση αρχής. Ψευδός. Πλήρη, βεβαίως, ψευδός. Παρεμβήκαμε, στείλαμε αμέσως νομικό εκπρόσωπό μας στο συμβάν και με τα 1000 ζόρια απομακρυνθήκανε. Φυσικά, ο σύζυγος της αδελφής του ανθρώπου, ο οποίος έχει συγχωρεθεί, πέθανε, ο οποίος ήδη είναι καρδιακός, έπαθε καρδιακό επεισόδιο, με αποτέλεσμα κινδυνεύει η ζωή του, διότι έχει εντονότατες αρρυθμίες και είναι με βηματοδότη. Η ίδια είναι τρομοκρατημένη και αυτά τα συμβάντα τα έχουμε πανελλαδικά. Πανελλαδικά. Θα σας πω ότι δυστυχώς όμως αυτά δεν γίνονται τυχαία. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Γίνονται βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου και σχεδιασμού, ναι, το οποίο προβλέπει ότι αυτοί οι 160.000 πληστηριασμοί πρέπει να εκτελεστούν. Τα ακίνητα που είναι εμπλεκόμενα σε αυτούς τους πληστηριασμούς πρέπει να περιέλθουν είτε στα χέρια των funds είτε στα χέρια συγκεκριμένων εταιριών. Διότι έχουμε και άλλο φαινόμενο. Εμφανίζονται στους πληστηριασμούς, ναι, πέρα από τα funds και τις εταιρείες ειδικού σκοπού, εταιρείες από το εξωτερικό, που όταν τις ψάχνουμε βλέπουμε ότι έχουν μετοχικό κεφάλαιο 1 ευρώ ή 1 δολάριο. Πώς γίνεται αυτό? Έχετε λοιπόν ο τύπος αυτός, με συγχωρείτε για την κουβέντα, πώς η χώρα μας, στηρίδε. Υπάει ακίνητα με 100 ή 200.000 ευρώ, ναι, και κανείς δεν τον ελέγχει από πού προέρχονται και τα χρήματα. Δηλαδή έχουμε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εμείς έχουμε απληθυνθεί. Και στους εισαγγελείς και στην, ναι, οικονομική εισαγγελία, ουδέν αποτέλεσμα. Δεν πράττουν τίποτε. Γι' αυτό σας λέω ότι πιθανότατα
πρόκειται, όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για να συμβεί ότι έγινε στην Ισπανία, όπου 2 εκατομμύρια ακίνητα περίληθαν στα φαντς και αυτή τη στιγμή γίνονται ομόλογα στα διεθνή, χρηματιστήρια. Και αυτός είναι και ο λόγος που όταν μία μικρή μερίδα... Για πείτε το πάλι αυτό, γιατί πολλοί λένε, το εύλογο ερώτημα κύριε Πρόεδρε, ότι και τι να τα πάρουν τόσα ακίνητα, εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα, 700.000 ακίνητα, τι θα τα κάνουν, τι θα τα κάνουν. Για πείτε το αυτό με τα ομόλογα της διπλοποίησης. Πώς είναι το κόλπο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένα μεγάλο κόλπο τώρα εδώ. Το επαναλαμβάνω λοιπόν, θα γίνει ότι έγινε στην Ισπανία, όπου 2 εκατομμύρια διαμερίσματα αυτή τη στιγμή είναι κλειστά. Έχουν γίνει περιστερώνες, όμως αυτοί που τα έχουν πάρει πλουτίζουν. Πώς? Διότι αυτά έχουν μετατραπεί σε ομόλογα έναντι μελλοντικών προσδοκιών στα διεθνή χρηματιστήρια. Το ίδιο θα γίνει και στη χώρα μας. Και γίνεται τζόγος. Ακριβώς. Είχαμε τον τζόγο με τις μετοχές, στον τζόγο της ενέργειας. Τώρα θα πάμε στον τζόγο της κατοικίας, Χρήστο Γαλαζιά. Είμαστε λοιπόν στη χώρα μας. Ενώπιον ίσως της μεγαλύτερης λαιλασίας ιδιωτικού πλούτου εν καιρό ειρήνης. Μετά το χρηματιστήριο. Μετά το χρηματιστήριο. Και αυτός είναι και ο λόγος που, παρότι βρέθηκε μία μικρή μερίδα, θα πω, πεφοβετισμένων δικαστών, γιατί οι περισσότεροι έχουν συμβιβαστεί με αυτά που γίνονται και δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους. Θα τα δούμε και μετά, στο δεύτερο μέρος. Η οποία εξέδωσε μία απόφαση του Ιερίου Πάγου που ανατρέπει τα δεδομένα. Ναι. Σήμερα κατατέθηκε τροπολογία, η οποία αποτελεί συνταγματικό πραξικόπημα. Αποτελεί κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχετε λοιπόν μία κυβέρνηση και οι αρχές αυτής να καταργήσουν μία δικαστική απόφαση για να ευνοήσουν τα εξωχώρια συμφέροντα κερδοσκόπων και των κογκλήφων. Γιατί θα σας πω ότι οι κύριοι αυτοί, είτε είναι τα φάτσι είτε είναι τα σέρβισες, έχουν στρατιές από δικηγόρους και από οικονομολόγους. Κύριε Κρητικέ, τη δέσμευση για τους 160.000 πληστηριασμούς. Οι κυβερνήσεις τις έχουν πάρει. Εννοείται. Δεν τις έχω πάρει εγώ. Αλλά τι περιμένουμε. Και οι δύο. Οι κυβερνήσεις των μνημονίων. Αλλά τι συζητάμε. Τις δεσμεύσεις αυτές για τους πληστηριασμούς στα πλαίσια των μνημονίων και των μεταμνημονιακών εποχών. Αυτοί τις πήραν, δεν τους πήρα εγώ τις. Συμφωνώ αυτή βάλανε τις υπογραφές. Και οι εμπλεκόμενοι είναι δύο. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Και ΠΑΣΟΚ. Και ΠΑΣΟΚ παλιότερα, αλλά. Είναι, πάμε τη μάχη να πολύ πίσω. Όχι, δεν το ξέρω. Πολύ πίσω. 10 χρόνια εδώ. Νεκραναστήθηκε ο Σόιμπλε, κύριε Κρητικέ. Με συγχωρείτε, νομίζαμε ότι χάνοντας και το κόμμα του άνθρωπος να είναι καλά, 80 ετών πήγε στη σύνταξη και ξαναβγήκε προχθές. Να μας θυμίσει τα χειρότερα. Ότι ξέρετε, λέει, είστε και κακομαθημένοι και βάλετε και γάνα πουλοβεράκι και πάρτε και κεριά. Και να ξέρετε που έχετε τα κεριά, γιατί άμα σβήσει το φως, δηλαδή. Θεαδίκη λέγεται αυτό. Ήδη όμως πάνε να κάνουν μια, περάσουν μια τροπολογία από 500 ευρώ και πάνω να έχουν τη δυνατότητα για να μπουν μέσα στο σπίτι σου. Την περάσατε. Τόσα στον κώδικα. Ναι. Στον κώδικα, το λέω. Αυτό τι είναι. Να μπαίνουν, για πες το, να το καταλάβει εγώ. Να μπαίνουν στο σπίτι σου και να αξιολογούν τα αντικείμενα που έχεις και ποια θα πάρουν. Να τα κάνουν. Δεν έχει ξαναγίνει ούτε στο μεσαίωνα. Και να ανοίγουν τις δουλάπες σου. Και να ανοίγουν τα συρτάρια σου. Να σε ψάχνουν. Τα συντούκια σου. Είναι αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή εξευτελισμός. Ευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ευτελισμός της έννοιας της οικογένειας. Μπροστά σε μικρά παιδιά. Μπροστά σε ανήμπορους. Αυτά ψηφιστήκαν και αυτά γίνονται. Και καμία αντίδραση δεν υπάρχει. Συμπερασματικά, εγώ βλέπω ότι δεν κυβερνάει η κυβέρνηση δική μας, αυτή που υπάρχει, αλλά οι τραπεζίτες. Γιατί τους. Ούτε κανείς τραπεζίτες. Γιατί τους αθώνετε, κύριε. Οι διεθνείς το κογκλήφι. Γιατί τους αθώνετε. Αυτοί κανονίζουν ποιο νόμο θα βάλουν και ποιον θα ψηφίσουν. Και άλλοι τι είναι. Αυτό που λέει ο κύριος Κρητικός νομίζω ότι είναι δυστυχώς πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ότι δεν είναι πραγματικοί εκπρόσωποι του λαού. Κύριε, παρακαλώ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Κύριε Κρητικέ, να σας ευχαριστήσουμε. Πολύ μεγάλο κοινωνικό θέμα. Θα το παρακολουθούμε κι εμείς, γιατί πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να είναι καθημερινά στην αιχμή του ενδιαφέροντος, όσο και αν τα συστημικά μέσα ενημέρωση και τα κανάλια μεταξύ των άλλων τα εξαφανίζουν. Και θα πω ότι πριν από λίγες μέρες έγινε συνάντηση των αρμόδιων υπουργών με εκπροσώπους του ΦΑΝ και των σέρβισης, οι οποίοι απέτησαν να παρέμβει νομοθετικά η κυβέρνηση για να καταργηθεί η δικασία. Αλίμονο, διέταξαν, θέλετε να πείτε. Αυτό, κύριε Κρητικέ, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.